Λοιπόν, κύριε Έλληνα, επαναφέρουμε το θέμα των κλιματιστικών. Λοιπόν, με το καπέλο του Προέδρου των Σχολικών Εφορίων, βεβαίως, θέλω να μιλήσουμε, κύριε Έλληνα μου. Έτσι. Και θέλω να μου πείτε, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μας είπατε, μέχρι τις 10 του Αυγούστου ξεκινάμε την εγκατάσταση, εκτός βεβαίως και αν έχουμε κάποια στασιμότητα από πλευράς των εταιριών για να φέρουν τα μηχανήματα. Σωστά. Πολύ σωστά. Έχουμε κάποια καθυστέρηση? Αυτή τη στιγμή στο σύστημα, στο πλαίσιο του Γενικού Λογιστηρίου, τρέχουν οι δύο μεγάλες προσφορές, της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Μάλιστα. Οι οποίες είναι περίπου γύρω στα 450 κλιματιστικά. Mm-hmm. Αναμένουμε τη λήξη της προσφοράς, η οποία θα είναι στις 27 Ιουνίου. Mm-hmm. Εκεί θα φανεί ποιες εταιρείες έδειξαν ενδιαφέρον με βάση τα δεδομένα μας ότι αυτά τα κλιματιστικά θα εγκατασταθούν μέχρι 29 Αυγούστου. Δηλαδή θα έχουμε κλιματιστικά στα 20 σχολεία μέχρι 29 Αυγούστου. Το 10 Αυγούστου που λέγαμε τι ήταν? Το 10 Αυγούστου ήταν η πρώτη ημερομηνία η οποία τοποθετήσαμε στο σύστημα για την τελική εγκατάσταση, αλλά ήρθαν οι εταιρείες πίσω, κάποιες εταιρείες που ενδιαφέρθησαν και έδειξαν ότι ενδιαφερόμαστε, αλλά δώστε μια παράταση περισσότερο. Δώστε μας και άλλες μέρες. Άρα οι εταιρείες έδειξαν μια αδυναμία να εξυπηρετήσουν μέχρι τις 10 μέσα Αυγούστου. Μέσα στο σύστημα, μέχρι τη λήξη των προσφορών, δικαιούται ο κάθε ενδιαφερόμενος να βάλει ερωτήματα ναι, ή να βάλει εισηγήσεις. Μάλιστα. Μία από τις εισηγήσεις ήταν να δοθεί παράταση του χρόνου τελικής εγκατάστασης. Και δώσαμε παράταση μέχρι τέλος Αυγούστου. Παράταση μέχρι τέλος Αυγούστου για να γίνει η τοποθέτηση αυτών των 450... Η τελική εγκατάσταση, όχι η έναρξη των εγκαταστάσεων. Μάλιστα. Άρα κανονικά, Θεού θέλοντος, εταιριών θέλοντος μάλλον και καιρού επιτρέποντος. Και αποθεμάτων εταιριών. Και αποθεμάτων εννοείται, γιατί είναι και μία περίοδος που επιλέξαμε να το κάνουμε τώρα που ξέρουμε ότι όλος ο κόσμος είχε προχθές και η συνάδελφος ή κάτι εδώ άνθρωπο με είναι κλιματιστικά. Είναι χειρότερη περίοδος για να βάζεις κλιματιστικά. Ναι, γιατί όλοι θέλουν κλιματιστικό, γιατί δεν έχουμε μεριμνήσει από πριν και τα σπίτια γίνεται ένας πανικός τέλος πάντων. Γιατί επιλέγει αυτό το χρονικό διάστημα? Δεν επιλέγει. Οι πρώτες προσφορές που έχουμε βγει ήταν αρχές Ιανουαρίου. Α, ναι, μετά και το... Έγινε ένα μπέρδεμα όσον αφορά τη διαδικασία που έγινε. Ο Γενικός Ελεκτής που είπε γιατί δεν τα πάτε όλοι μαζί, γιατί τα πάτε μια εφορία. Εδόθησαν τα λεφτά του 1,6 εκατομμύρια στις 5 μητροπολιτικές εφορίες. Εκεί βγήκαμε προσφορές και ο Γενικός Ελεκτής καθηκόντος θεώρησε ότι αυτό το οποίο έγινε από το Υπουργείο Παιδείας θεωρείται ως κατάτμηση. Mm. Και ακυρώσαμε τις προσφορές. Το Φεβράριο έγινε αυτό. Το Φεβράριο είναι αυτό. Και εξεκίνησε το Υπουργείο Παιδείας διαμέσου του Γενικού Λογιστήριου να κάνει μια συνολική προσφορά η οποία καλύπτει τη διάρκεια 24-27, αυτό είναι σημαντικό, και το δεύτερο καλύπτει τις ανάγκες όλων των σχολικών εφορίων κατά την καθημερινότητα, δηλαδή εάν χρειαστεί η σχολική εφορία Λεμεσού 5 κλιματιστικά, θα μπει σε αυτόν τον πλαίσιο διαγωνισμού, δεν θα ξαναβγούμε διαγωνισμούς από μόνοι μας για μικρές ποσότητες. Θα μπαίνουμε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Έγινε ένα σουλούπωμα όπως και σε άλλα θέματα. Παρόλα τα αυτά, σαν δημόσιοι οργανισμοί, με βάση την νομοθεσία, εάν θεωρήσουμε ότι η ποιότητα ή η τιμή αυτών των κλιματιστικών δεν είναι συμφέρον προς το κράτος, δικαιούμαστε εμείς να έχουμε προσφορά πλαισίου από μόνοι μας για να βγούμε ξεχωριστή προσφορά. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Οι εταιρείες που θα προμηθεύσουν τα συγκεκριμένα κλιματιστικά, τα όποια κλιματιστικά, φαντάζομαι ότι τα κλιματιστικά που θα βάλουμε στα σχολεία θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια. Ετέθησαν κάποιες προδιαγραφές στο σύστημα. Έτσι θα έπρεπε. Που φαίνεται καθαρά κάποιας ποιότητας κλιματιστικά. Δεν θα μπουν οτιδήποτε. Καταρχήν θα είναι Eurovent, που είναι βάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Θα είναι ενεργειακά για την κατανάλωση και άλλες προδιαγραφές οι οποίες σίγουρα εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια της σημερινής. Την φύλαξη των κομπρεσόρων, ποιος θα την έχει κάνει, ποιος θα την έχει στα... Μετά την εγκατάσταση. Ναι. Εκεί ξέρετε είναι, ότι υπάρχει είναι, θέμα. Εκεί είναι ένα πρόβλημα το οποίο ζήσαμε όλοι. Μας κλέβουν τους κομπρεσόρους για να το τους ανοίγουν και τους κάνουν χαλκό για να τους πουλήσουν. Οι εγκαταστάσεις έτσι όπως έχουν τεθεί από τους μελετητές θα είναι κυρίως στις ορυφές των κτηρίων και εκεί
Το θέμα είναι να προσέξουμε να μην υπάρχει προσβασιμότητα από τα κλιμακοστάσια των σχολείων. Ή θα μπορούσατε, αφού το ξέρετε ότι το κάνουν αυτό, δεν ξέρω με ποιες τεχνικές, να θα μπορούσατε αντιβανδαλιστική. Ναι, ξέρω εγώ, να βάλετε κουβούκλια γύρω-γύρω, γύρω-γύρω. Όπως γίνεται στις κάμερες, όπως γίνεται σε προβολής. Ναι, αλλά να γίνεται ταυτόχρονα για να μην έχουμε και απώλειες. Η αλήθεια, πόσα χρόνια είστε πρόεδρος των σχολικών εφορίων? 15. Πόσα χρόνια κάνετε τη συζήτηση για κλιματιστικά? Όλα τα χρόνια, γιατί οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς πάντα ήταν. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτήν τη φορά ενδεχομένως να προχωρήσουμε? Θα προχωρήσουμε γιατί έχει τεθεί προϋπολογισμός στο τραπέζι. Ο προϋπολογισμός ακόμη 1,6 έχουμε. Ναι. Μιλώ άλλος προϋπολογισμός δεν έχει τεθεί. Μιλώ πάντα για την πρώτη φάση των 50 σχολικών μονάδων. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μάλιστα. Εάν η πολιτική της κυβέρνησης και κατ' επέκταση του Υπουργείου Παιδείας είναι το τριετές πρόγραμμα που θα μπουν 150 σε 150 σχολικές μονάδες κάθε χρόνο κλιματιστικά, γιατί στο σύνολο είναι 500, αυτό σίγουρα θα είναι μια πραγματικότητα εάν ο προϋπολογισμός για κάθε χρονιά τεθεί στο τραπέζι, δοθεί και ξεκινούν οι διαδικασίες. Το τριετές πλάνο, είπε και ο Υπουργός, 2-3 φορές το είπε η κυρία Μιχαλίδου, ότι ενδεχομένως αν δούμε ό,τι πρέπει να, θα το μικράνουμε. Νομίζετε ότι αυτό είναι εφικτό? Γιατί, εντάξει, άλλο να λες τα 3 χρόνια θα τα κάνω 2 και άλλο να μπορείς να το κάνεις αυτό στην πράξη. Πιστεύω όλοι θέλουν να τοποθετηθούν κλιματιστικά στα σχολεία. Όλοι θέλουν. Το θέμα είναι καθαρά εάν ο οικονομικός προϋπολογισμός του κράτους επιτρέπει το τριετές να γίνει μόνο ετές ή διετές. Είναι καθαρά οικονομικό, αγαπητή Κατερίνα. Δεν είναι τίποτε άλλο. Επειδή έγιναν οι ευθύνες μπαλάκι. Ήταν στο Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας πάσαρε πάντα την κατάσταση στις σχολικές εφορίες. Ύστερα τον μπαλάκι μπήκε στις εταιρείες που φέρνουν κλιματιστικά, που οι άνθρωποι, αν τους πληρώσεις, θα σου κάνουν τη δουλειά. Δεν θα σου πουν όχι, αν τους τα δώσεις τα λεφτά. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν σου παρέχει υπηρεσία, αν τον πληρώσεις. Να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα. Μάλιστα. Εάν τεθεί ο σωστός προϋπολογισμός, ο οποίος θα καλύψει όλη τη φάση του project με τα κλιματιστικά, θα τοποθετηθούν κλιματιστικά σε 500 σχολικές μονάδες. Να μιλούμε ίσα, πεντακάθαρα, είναι καθαρά πολιτική απόφαση και επίσης προϋπολογισμός για υλοποίηση αυτής της πολιτικής απόφασης. Ναι. Τίποτα άλλο δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ελπίζουμε τουλάχιστον του χρόνου να κάνουν εξετάσεις στα παιδιά, στα πλήστα εκτός σχολείου, γιατί δεν θα μπουν σε όλα μέσα σε ένα χρόνο. Εξετάσεις και μαθήματα κατά τους θερινούς μήνες, σε τάξεις που να μπορούν κατά να κατά την άποψή μου πρέπει η προτεραιότητα να είναι τα σχολεία τα οποία είναι εξεταστικά κέντρα, δηλαδή να μπουν κλιματιστικά σε αυτά τα σχολεία, τα λύκεια βασικά και μετά τα γυμνάσια. Υπάρχει κάποια άλλη φιλοσοφία πέραν από την τοποθέτηση των κλιματιστικών που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει πράξη η πολιτική βούληση και οι εξαγγελίες, ενώ τις δούμε να γίνονται? Υπάρχει οποιαδήποτε άλλη στρατηγική για το φύτεμα δέντρων, να κάνουμε μονώσεις κτλ? Υπάρχει αυτό το πλάνο, υπάρχει κονδύλι για κάτι τέτοιο, για αναβάθμιση των σχολείων? Όχι δέντρο να φυτέψουμε, δέντρο το οποίο είναι να μεγαλώσει και να κάνει τη δουλειά του σε 20 χρόνια. Ενώ υπάρχει αυτό. Η μείωση της θερμοκρασίας στις αίθουσες διδασκαλίας μετά την έρευνα που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΕΤΕΚ. Ναι, ναι. Αυτό έχει γίνει σε εφαρμογή σε ένα σχολείο. Ενώ σχολείο μόνο το έκανε. Έγινε πιλωτικά για να αποδείξουμε αυτά μελέτη που γίνονται σε άλλες χώρες πριν 45 χρόνια. Αυτή η μελέτη όμως, αγαπητή Κατερίνα, για ένα σχολείο κόστησε 600.000 ευρώ. Εντάξει, κυρία Ελίνα μου. Αντιλαμβάνεστε, μιλούμε, εάν πούμε, θα βάλουμε εγκληματιστικά που έχουμε στο γραφείο μας, στο σπίτι μας, στο υπνοδωμάτιο μας, στο στούντιο. Ναι, ναι. Εν υπερβολή να λέμε ότι τα κλιματιστικά είναι αθήγινα. Αυτό λέχθηκε από τους ίδιους, τα παιδιά μας που είναι στο σχολείο είναι και στο δωμάτιο τους, στο σπίτι, και κλιματίζονται με τα ίδια κλιματιστικά. Στις κλινικές και στο νοσοκομείο που γεννούμε έχει κλιματιστικό. Ακριβώς γι' αυτόν η υπερβολή σε κάποια θέματα
Προηγούμενοι υπουργοί παιδείας και προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές, έτσι. Γίνεται υπερβολή, για τροχοπέδι, για υλοποίηση πολλών θεμάτων. Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι. Άρα, ωραία, στήχησε 600.000 στο ένα το σχολείο. Δεν σημαίνει ότι για όλα τα σχολεία θα είναι το ίδιο το ποσό. Δεν θα έπρεπε. Το ίδιο θα είναι, γιατί ο τρόπος ο οποίος έχει επιλεχθεί να κατασκευαστεί αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα στα σχολικά κτίρια, στις σχολικές αίθουσες, είναι τέτοιο που εκόστησε τόσα πολλά λεφτά. Πόσα σχολεία έχουμε σύνολο? 750 σχολεία, τα οποία τα 500 είναι τα 500. Αυτά τα οποία χρειάζουν να έχουν κλιματιστικά. Τα υπόλοιπα στην Ήπεθρο είναι σε πιο υψομετρική διαφορά που δεν είναι απαραίτητο να έχουν κλιματιστικά. Να μην πω κάτι που το οποίο να εκτεθώ. Είναι 600.000, πείτε ότι θα κάνουμε τα 500 σχολεία σε κάποια στιγμή της ζωής μας, όπως πρέπει να είναι. Τα 499 για την ακρίβεια. Πόσο βγαίνει, ρε παιδιά, 30 εκατομμύρια? Πόσο? Ή λέω βλακίες, είναι περισσότερο. 300 εκατομμύρια. Ή τρία δις. Παιδιά, βάρτε μου λίγο τα μαθηματικά. Τρία δις. Νομίζω. Τι είπα, 30 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι το σύστημα το κλιματιστικό θα μας κοστίσει με τις αναβαθμίσεις στο φορτίο. 47 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι εφικτός για τα δεδομένα. 300 εκατομμύρια. Είδες, χάσαμε από ένα φθαρτικό. Λοιπόν, όπως είπα, ότι είναι πιο κοντά, ναι, στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά σιγά σιγά ας ξεκινήσουμε να φυτεύουμε ένα δέντρο, για παράδειγμα. Υπάρχει πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική σε κάθε σχολική μονάδα. Μα γίνεται πράξη. Γίνεται πράξη. Μα πού γίνεται? Εγώ στη Λεμεσόν φέτος, από το Γενάρη μέχρι σήμερα, φύτεψα 15.000 δέντρα. Πόσο το μέγεθος των δέντρων που φυτέψετε? 1,5 μέτρο. Μικρά είναι. Δεν είναι μικρά. Είναι δέντρα τα οποία σε 2 χρόνια θα γίνουν 6 μέτρα. Τι δέντρο είναι αυτό? Είναι συγκεκριμένος φύκος, ο οποίος είναι αθεκτικός, δεν χρήζει ψεκασμάτος, δεν βγάζει σπόρους ή οτιδήποτε άλλο για να λερώνει το σχολείο, δεν πέφτουν τα φύλλα. Να μου το πείτε μετά αυτό το φύκο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως, η ανεξαρτησία στη Λεμεσόν είναι αυτό το δέντρο που έγινε όλο πράσινη στη Λεμεσόν, η ανεξαρτησία. Ναι, άρα να δώσουμε αυτές τις ιδέες και σε άλλους και σε άλλα σχολεία, και αν δεν είναι 1,5 μέτρο και το βάλουμε και 3 η μέτρα, πράσινη το κόστος, πολιτική σίγουρα το κόστος είναι πιο μεγάλο. Γι' αυτό λέω, κύριε Ελληνά μου, ότι υπάρχουν και άλλα ταυτόχρονα. Κρατάω ξανά, 29 Αυγούστου κανονικά θα πρέπει να έχουμε 450 κλιματιστικά σε 50 σχολεία. Σωστά? Σε 20 σχολεία. 10 και 10, συγγνώμη. Πιστεύουμε ότι σήμερα η ώρα 8.30 τώρα έχω σύσκεψη με την Υπουργό Παιδείας. Είναι 8 και 10. Ναι, παρακαλώ. Με τους άλλους 4 πρόεδρους των σχολικών εφορείων που έχουν αναλάβει την εγκατάσταση κλιματιστικών, Πάφο, Λάρνακαν, Παραλίμνη, Λεμεσόν, Λευκοσίας, για να δώσει ο καθένας το πού βρίσκεται στη διαδικασία του. Η Λεμεσός και η Λευκοσία έχει ανεβάσει τις προσφορές. Ναι, ναι. Για να δούμε και οι άλλοι πού βρίσκονται, αν έχουν κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι μια νέα διαδικασία. Ναι. Και εμείς αντιμετωπίσαμε θέματα 5-6 μέρες για να μπούμε στο σύστημα. Είναι μια εντελώς νέα διαδικασία για τους υπαλλήλους μας. Τα καταφέραμε, θα δώσουμε και κατευθυντήριες γραμμές, αν δεν τα καταφέραν οι άλλες εξωλίες. Καλά, να σας φέρουν ένα IT να σας το κάνει, δηλαδή. Ναι, τι προσπαθούμε τώρα να εφευρέσουμε ξανά τον τρόπο? Είναι κάτι το οποίο μπήκε σε εφαρμογή. Ναι. Λοιπόν, μου στέλνουν τους φίκους εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ελληνά μου, σας αποδεσμεύω, γιατί είναι 8 και 10. Θέλω να προλάβετε να πάτε κάτω στην Ακρόπολη. Εντάξει, θα τα καταφέρετε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τις ημερομηνίες. Θέλησαν οι εταιρείες να